Για το Your Face. Ναι. Είχαμε περιγράψει ένα όνομα το οποίο δεν το είχαμε πει. Αυτή τη φορά θα πούμε ένα όνομα που δεν έχει ακουστεί ποτέ μέχρι τώρα και θα κάνουμε και μια περιγραφή. Λοιπόν, μέχρι τώρα για το Your Face έχουν κλείσει σίγουρα η Ζωζεφίν, ο Σταμάτης Γαρδέλης, ο Όθωνος Μεταξάς, η Αποστολία Ζώη, η Ελένη Καρακάση και ο Βαλάντης. Μάλιστα. Σήμερα εμείς εδώ στο να είμαστε θα πούμε ότι στο Your Face Sounds Familia, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα είναι και ο Δήμος Μπέκη. Ταλαντούχο παιδί είναι ο Δήμος. Ναι. Ο Δήμος είναι καλός. Ο Δήμος μπορεί να κάνει ωραίες μεταμφιέσεις και μεταμορφώσεις και διάφορα. Και με τη φωνή του να παίξει. Ναι, καλά, η φωνή του είναι πολύ καλή. Εξαιρετικός τραγουδιστής είναι ο Δήμος. Και υπάρχει κι άλλο ένα όνομα, το οποίο δεν θα το πούμε. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα είναι έκπληξη για δύο λόγους. Πρώτον, δεν θα σας πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, αλλά στο παρελθόν έχει καθίσει σε θέση κριτικής επιτροπής. Στο Your Face ή αλλού. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Σου λέει μια φορά κάηκα στο κουρκό και θα αφήσω και το γιαούρ. Με αυτά τα βρωμόπεδα δεν ξένα. Είναι, έχει καθίσει σε θέση κριτικής επιτροπής και εάν επιλεγεί, που είναι πάρα πολύ κοντά, θα υπάρχει και μια σύγκριση. Αυτό βρήκα, ο Κωνσταντής Πυρόπουλος. Τι? Καλέ, τίποτα. Πλάκα κάνω, παιδιά. Τώρα τι όμως να πούμε ότι. Εσύ δεν ήσουν κριτική επιτροπή σε εκείνο με τις παρουσιαστές. Ήμουνα. Κρύβεις κάτι. Κρύβεις. Από την πλάτη μας. Να πούμε πάλι ότι αν το βρούνε στο να είμαστε στο Twitter, θα πούμε αν είναι ή όχι. Αν το βρείτε, στείλτε το. Εκείνο ή εκείνη. Αυτά από το πολύ κρυφό. Πολύ αγάπη. Εκπληκτική αισθησία.